Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι συλλόγοι των παραμεθωριών περιοχών, όπως οι δικοί μας που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα αθλητικών κατηγοριών, αντιμετωπίζουν δυσβάστακτα οικονομικά προβλήματα σε σχέση με τους συλλόγους της Κεντρικής Ελλάδας. Κυρίως στο θέμα των μετακινήσεων. Περιληπτικά, έτσι να σας αναφέρω για να έχουμε μια σαφή εικόνα, βλέποντας ένα πρωτάθλημα με 26 αγωνιστικές, ο Σύλλογος του Παραμεθωρίου θα πρέπει να κάνει 13 μετακινήσεις εκτός έδρας που λέμε, τα παιχνίδια ενώ ο Σύλλογος της Στερεάς Ελλάδας θα προβεί σε μία ή δύο μετακινήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ανισότητα δημιουργεί τεράστιο οικονομικό ζήτημα στις ομάδες των παραμεθωρίων περιοχών, το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι επιβαρύνονται και με τα έξοδα διαμονής και διατροφής. Στο νησί μας έχουμε την τιμή αυτή τη στιγμή να μας εκπροσωπούν σε εθνικά πρωταθλήματα ο ΑΟΠ που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Ποδοσφαίρου, η ΑΕΔΙΚΕ που συμμετέχει στο αντίστοιχο πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας στις καλαθοσφαίρισης και ο Ιπποκράτης ΚΟ που συμμετέχει στην Α2 καλαθοσφαίρισης γυναικών. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα στους συλλόγους προκειμένου να συνεχίσουν εύρυθμα τη λειτουργία τους και να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά ζητήματα κυρίων των μετακινήσεών τους και λόγω του κορονοϊού που τα έσοδά τους είναι πολύ περιορισμένα. Αυτό βέβαια προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποπερίπτωση του άρθρου 202 του νόμου 3463-2006, όπως διαμορφώθηκε με τον άρθρο 57 του νόμου 4795, ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε ειδικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών αγωνισμάτων. Του Ιπποκράτη του στο μπάσκετ Α2 γυναικών είναι 11 αγωνιστικές που είναι γύρω στα 14.000 ευρώ. Σε καμία από τις αποστολές δεν υπάρχει, πέραν του αιτήματος που λέει για το πόσο λεφτά ξοδεύουν οι άνθρωποι για τις μετακινήσεις, δεν υπάρχει το τι λεφτά προτίθεται να δώσει ο Δήμος. Άρα καλό είναι να ξέρουμε και αθρηστικά το τι λεφτά να δώσουμε. Κύριο Κάτσο Χριστοφίδη, δεν έχει εισήγηση και διαβάζει το νόμο. Και αν δεν έκανα το ερώτημα, τι θα ψηφίζαμε. Δεν ξέραμε και τι αριθμό ψηφίζαμε. Καταρχήν, οι εισηγήσει έχουν έρθει για κάθε θέμα ξεχωριστά. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουν έρθει. Κυρία Πρόεδρε, μην κάνετε. Μην ευθύνεστε. Έχει έρθει το αίτημα. Δεν θα σα απαντήσω. Δεν έχει έρθει η εισήγηση. Έχει για παράδειγμα, αυτό που ρώτησα κάθε... τώρα. Να σα απαντήσω. Έχει έρθει η εισήγηση για κάθε σωματείο ξεχωριστά. Εντάξει, λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο κ. Χατζηχριστοφής είναι εδώ πέρα για να σας απαντήσει. Προτίθεμαι να δώσουμε, όπως λέει ο νόμος, και θα ήθελα επευκαιρία να σας πω ότι σας έχουμε στείλει και ζήτησαμε και την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, έτσι, και ελπίζω να τις έχετε πάρει. Όλες τις αγωνιστικές, οι οποίες είναι μετακινήσεις, όπως λέει ρητά ο νόμος, οι μετακινήσεις των αθλητικών σωματείων που εκπροσωπούν τους οικείους Δήμους. Άρα, όλες αυτές τις αγωνιστικές, τις 11 αγωνιστικές στην προκειμένη περίπτωση του Ιπποκράτη, τις επόμενες 26 του ΑΟΠΕΛΙΟΥ και εκάστοτε της ΑΕΔΙΚΕΟΥ, προτίθεμα να τις δώσουμε όλες εφόσον στη διάρκεια, στην διάρκεια της προσκόμησης των εγγράφων, η νομική υπηρεσία δεν βρει κάτι το μεμπτό και γίνουν όλα καλά. Υπάρχει ένας σχεδιασμός εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, όχι μόνο για αυτά τα τρία σωματεία που είναι σε εθνικές κατηγορίες, αλλά και για τα υπόλοιπα σωματεία που ξέρετε. Και εκεί να έχουν μετακινήσεις τοπικά εδώ στα νησιά και εκεί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει μια γενική εισήγηση πώς αντιμετωπίζουμε τα σωματεία, όλους τους συλλόγους. Σωματεία είτε ενόργανες γυμναστικής είτε στίβου, οι οποίοι έχουν κάνει διακρίσεις και σημαντικές διακρίσεις για το νησί της ΚΟ, έχουν προσκομίσει τα κατάλληλα και τα ανάλογα δικαιολογητικά. Κάποια έχουν κοπεί, κάποια ακόμα δεν έχουν έρθει, όμως θα έρθουν και αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά ήταν πιο εύκολο και για τους υπαλλήλους, αλλά και πιο ξεκάθαρο βάσει νόμου αυτά τα τρία θέματα, διότι είναι καθαρά πλέον σε εθνικές κατηγορίες και όπως ξέρετε σε ομαδικά αθλήματα οι αγωνιστικές βγαίνουν και οι κληρώσεις για τη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος βγαίνουν εξ αρχής. Τώρα για ατομικά αθλήματα όπως ο στίβος ή ενόργανοι είναι ανάλογα που παίρνουν μέρος σε περιφερειακά πρωταθλήματα που δεν λέει ρητά ο νόμος, όμως επίσης έχουμε διακρίσεις σε κάποια ατομικά αθλήματα, σε εθνικές κατηγορίες με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος και όχι μόνο, θα έρθουν στο μέλλον, στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα ψηφίσουμε. Πώς προέκυψε η ανάγκη απόψε το θέμα αυτό να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν αυτό προέκυψε μάλλον ως ανάγκη,
με το ότι η διαδικασία δηλαδή που ακολουθήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και μόνο η απόφαση δεν ήταν σύνομη. Υπάρχει πρόβλημα πολλές φορές από μη προσκόμιση σωστών δικαιολογητικών από τα σωματεία, όχι από τη διαδικασία. Η διαδικασία εδώ έρχεται να κάνουμε την πολιτική εισήγηση όπως την κάνουμε τώρα, ότι προτίθεμεθα εδώ και εδώ είμαστε να ψηφίσουμε ποιοι θα ψηφίσουν ναι ή όχι, ώστε θα βοηθήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τον νόμο που μας δίνει τη δυνατότητα και αναδρομικά, όπως θα το πω και στο επόμενο θέμα. Και πλέον μετά στην Οικονομική Επιτροπή θα πηγαίνουμε σταδιακά ώστε να γίνονται και οι πιστώσεις σταδιακά βάσει των ταξιδιών και βάσει των προσκόμισεων, βάσει των χαρτιών που θα προσκομίσουν ανάλογα και τις αγωνιστικές, διότι εν μέσω κορονοϊού μπορεί κάποιες αγωνιστικές και κάποια ταξίδια να ματαιωθούν και κάποια όχι. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε την προηγούμενη φορά μέσω της Οικονομικής Επιτροπής δεν ήταν σύνομη, κύριε Χατζηχριστοφή? Ο προηγούμενος νόμος, όπως ξέρετε, είχε διάρκεια μέχρι 30 έκτος, σωστά? Τώρα ο ίδιος νόμος είναι, παράταση πήρε, κύριε Χατζηχριστοφή. Μάλιστα, παράταση πήρε 18-9. Γι' αυτό το ξαναφέρνουμε εδώ, ότι είμαστε προτίθεμε να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε, διότι έχουμε κωδικό, έχουμε βάλει λεφτά στον κωδικό αυτόν και θα ενεργοποιήσουμε ξανά αυτόν τον κωδικό ώστε να βοηθήσουμε τα σωματεία. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα, να σου το πω και έτσι, στη διαδικασία. Αυτό που ανέφερα για τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας, σας το ξαναλέω και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, είναι τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι συλλόγοι στους υπαλλήλους, έτσι ώστε να πληρωθούν τα έξοδα μετακίνησης. Πέρυσι που ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή ένα ποσό, εκταμιεύθηκε, πρέπει να ήταν για το πυλί. Εκταμιεύθηκε, πήρε η ομάδα χρήματα, είναι όλα εντάξει, δηλαδή η διαδικασία ολοκληρώθηκε? Λέμε ότι ψηφίστηκε μόνο από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό δεν ισχύει. Αν θυμάστε, τέλη Ιουνίου είχαμε κάνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά η ίδια διαδικασία ακριβώς ακολουθείται. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία, που εκτός το ΑΟ δικαίου ήταν και ΑΟ Πηλίου και ο Ιπποκράτης ο ΚΟΣ για ένα έκτατο που είχε έρθει τελευταία στιγμή από το Αθλητικό Σωματείο και είχαμε υπερψηφίσει ομόφωνα. Θέλω να σας διαβάσω την έτσι που έκανε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ΚΟ ΑΟ Πηλίου. Με την παρούσα επιστολή ετούμεθα βάσει του νόμου 3463-2006 άρθρο 2002 ο οποίος αγωνίζει γάμα εθνική στον έκτο έμελο εκτός έδρας. Λοιπόν, οι αγωνιστικές, και θέλω έτσι να ενημερώσω το σώμα για το λάθος που προέκυψε για την ορθή επανάληψη, ήταν διότι η πρώτη έτσι που είχε κάνει ο Όπηλίου, δεν ήμασταν σίγουροι, όχι εμείς, εάν θα πάρει παράταση ο λεγόμενος νόμος Αυγενάκη. 18-9 βγήκε, του 21 βγήκε το ΦΕΚ ότι παίρνει παράταση ως τον έκτο μήνα του 2022. Και έπρεπε να προηγηθεί η αίτηση του παιχνιδιού. Γι' αυτό το ΑΟ Πηλίου είχε κάνει δύο αιτήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς γι' αυτό ζητήσαμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και όπως σας έχει σταλεί, θεωρώ, στα email σας και τις έχετε λάβει, θέλω να σας διαβάσω μόνο το τέλος της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, που λέει ότι με το άρθρο 51-48-30, διάρκεια ισχύως, ως όσο έχει παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 36 του 2022. Επομένως, η δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων στα αθλητικά σωματεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρακάτω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 36 του 2022 και μάλιστα, εδώ ήθελα να δώσουμε σημασία, αναδρομικά από τη λήξη της διάρκειάς τους που ήταν 36 του 2021. Και όπως είπα και πριν, βεβαίως και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και λοιπές προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 202. Το ποσό που αιτείται ο Πηλίου και προτιδιατηθόμαστε να το υποψηφίσουμε είναι τα 49.000 ευρώ. Εγώ είπα γενικά, κυρία Τελή, ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις και τώρα ο κύριος Χατζηχριστοφής διαβάζει μια εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, όπως λέτε, που επιβεβαιώνει την παράταση και καλά κάνει και την επιβεβαιώνει, που εμείς δεν την έχουμε. Οφείλετε ως Προεδρείο, ως εισηγητές, αυτά τα οποία έχετε για ένα θέμα να τα κοινοποιείτε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να έχουμε εικόνα και να αποφεύγουμε άσκοπες ερωτήσεις και συζητήσεις και να προχωρούμε ταχύτερα τις διαδικασίες. Αντίστοιχα και η ΑΕ Δικαίου, όπως της δίνει το δικαίωμα ο νόμος, έκανε την αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αιτείται το ποσό των 18.000 ευρώ που αντιστοιχεί στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για τις ανάγκες της ΓΑΜΑ Εθνικής στο μπάσκετ.